Όσον αφορά το μεγάλο θέμα της απογένεσης, η πρόσφατη απόρριψη της μελέτης των περιβαλλοντικών όρων του βιολογικού μορίου Μεσογείων από το Συμβούλιο της Επικρατείας δημιουργεί μια απεταιρεία προς τα πίσω στο σχεδιασμό του όλου έργου. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ένα κουλίδι. Πιο κοντά. Πόσο κρίσιμη όμως είναι η διευθέτηση ενός ρεύματος στο σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου, αλλά από την άλλη πλευρά και ποια είναι και η ελληνική πραγματικότητα. Εμείς θα δώσουμε τρία παραδείγματα προσφάτων συμβάντων, ένα από αυτά είναι και το δικό μας. Η κατασυνθήκη λοιπόν ερμηνεία των θεσμικών κενών και η έλλειψη πολιτικής βούλησης δημιουργούν στο δικαστικό έλεγχο εύλογα κολλήματα εφαρμογής και αναπόφευκτα όμως αδιέξοδα. Πρώτο παράδειγμα είναι από το 2005. Προβάλλεται από ιδιώτες ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις της διοίκησης εκδόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί οριοθέτηση του ρέματος αυτό είναι στην περιοχή του Λακαδά. Κατά παράβαση κάποιου άλλου άρθρου 6, του συγκεκριμένου άρθρου 6, άλλωστε ότι κατά πλάνη περί τα πράγματα θεωρήθηκε ότι δεν υφίσταται ρέμα στην περιοχή εγκατάστασης του ΧΙΤΑ και παραβλέπτηκε η ύπαρξη του ρέματος αυτού. Και ναι, μένει στη μελέτη της προέκρισης προθέσεις και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναφέρεται ο χύμαρος ο συγκεκριμένος και μάλιστα ως ο βασικός αποδέκτης απορών της ευρύτερης περιοχής. Δεν προκύπτει όμως από τις μελέτες αυτές ούτε από τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας ότι ο χύμαρος αυτός εκτείνεται ως τη θέση εγκατάστασης του ΧΙΤΑ. Ο χύμαρος δεν είναι καταγεγραμμένος. Επομένως λοιπόν το δικαστήριο κρίνει ότι ο σχετικός λόγος ακυρώσεως όπως προβάλλεται είναι απορριπταίος. Ως αναπόδεικτος κατά την πραγματική του βάση. Δηλαδή, ένα μη καταγεγραμμένο υδατόρεμα δεν μπορεί να δείξει προστασία γιατί για τον νομικό του κόσμο απλά δεν υπάρχει. Το βλέπουμε ότι είναι υγεία, αλλά στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει. Θεωρείται ότι δεν έχει καταγραφεί. Άρα λοιπόν απορρίπτει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από το 2006. Είναι ακριβώς παρόμοιο παράδειγμα με το θέμα το δικό μας, της περιοχής. Κατασκευή βιολογικού σταθμού πλησίου ρέματος, δίχως αυτό να οριοθετηθεί και χωρίς εν πάση περιπτώσει να τηρούνται οι αποστάσεις του άρθρου 6 του κτηριονομικού κανονισμού. Το δικαστήριο αποφαίνεται ότι η κατασκευή είναι νόμιμη. Με την απόλυτη αιτιολογία. Είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η οριοθέτηση ρεύματος μετά την έκδοση της πράξης εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, εάν είτε έχει προηγηθεί η κατάρθρο 349 διαδικασία προσωρινής οριοθετήσεώς του, είτε ύπαρξη του ρεύματος και επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου σε σχέση προς την απόσταση αυτού από το ρεύμα έχουν αξιολογιστεί και σταθμιστεί από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με άλλα λόγια, αφενός η ευθύνη της χωροθέτησης μετακυλά στην ενδεχόμενα μεροληπτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφετέρου είναι μεγάλη πίεση στο δικαστή τη στιγμή που γνωρίζει ότι η Ελλάδα ήδη βρίσκεται ενώπιον του ΔΕΚ λόγω λοιπούς διαχείρισης των αστικών λοιμάτων και 12 στους 16 βιολογικούς καταλυσμούς είναι προβληματική. Στη δική μας την περίπτωση, με την απόφαση 3743 του 2008, το 5ο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Αρτέμιδας, του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ερασίνος και του Εξοραϊστικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος και ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου εξαιτίας της γενιάσής του με το ρεύμα ραφίνας, στο οποίο δεν έχει καθοριστεί η οριογραμμή ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε επέμβαση στη ζώνη εντός αυτής. Για την δική μας περίπτωση στο Κέλ Βορείου Μεσογείων, η ερώτηση είναι γιατί έχουμε αρνητική απόφαση σε σχέση με το παράδειγμα 2, με το προηγούμενο που είπαμε, και από ό,τι φαίνεται για παρόμοιο λόγο. Στην ελόγω απόφαση εξετάσει βέβαια, να μην αφήσουμε και τα υπόλοιπα τα οποία εκκρεμούν, μόνο το σκέλος που αναφέρεται στην οριοθέτηση του ρεύματος. Ενώ παραμένει εξέταση και το λοιπόν λόγο ανακυρώσεως. Έτσι λοιπόν, ενώ δεν έχει παρουσιαστεί από το ΕΠΕΧΟΔΕ ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο χωροθέτησης των έργων βιολογικών καθαρισμών για όλη την Αττική, παρουσιάζεται το τριτοκοσμικό φαινόμενο να εμφανίζονται κατά καιρούς συμπράξεις όμορων δήμων που με βαρύγδουπες ανακοινώσεις να αναγγέλνουν επιτέλους λύσεις στο αποκυρευτικό, αλλά μετά από ελάχιστους μήνες να αλληλοδιαψεύδονται. Αυτό το ζούμε στην Ανατολική Αττική συνέχεια το τελευταίο διάστημα. Αντίθετα όμως, από το ίδιο το Υπουργείο προαναγγέλλεται στο ρυθμιστικό σχέδιο, παράδειγμα του άρθρου 20, στο 6, και ορίζεται ως έργο υποδομής η ολοκλήρωση του αποκεντρωτικού δικτύου σε όλες τις εντός σχεδίου πόλης περιοχές Αττικής. Δηλαδή, αν και αυτά τα έργα είναι χρονικά κατά πολύ μικρότερα σε σχέση με την ολοκλήρωση των βασικών έργων των βιολογικών καθαρισμών, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα
αλλά μόνο στις περιοχές που εννοείται είναι εντός και δύο. Έχουμε βρει λοιπόν τα κονδύλια που απαιτούνται, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων, αλλά πουθενά δεν αναφερόμαστε για τα βασικά έργα δημιουργίας και λειτουργίας των έργων βιολογικού καθαρισμού. Ερωτάστε λοιπόν, με αυτό το αλαλού, στην εφαρμογή της κειμενής νομοθεσίας, στον τρόπο και τη σειρά προγραμματισμού βασικών έργων υποδομής στην Αττική, μετά από όλο αυτό το βεβαρημένο ιστορικό, πώς ένας απλός και καλόπιστος πολίτης μπορεί να ελπίζει σε ισόρροπη και πράσινη ανάπτυξη της Αττικής, και ποιοι μπορούν να το εγγυηθούν? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο βάζουμε προς τους παριστάτες. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Νίκο.